στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης μας για την άλωση της Τριπολιτσάς 202 χρόνια μετά, το Πολεμικό Μουσείο σχεδιάζει μια διαδραστική έκθεση, η οποία έχει θέμα όπλα των Ελλήνων κατά τους αρχαίους χρόνους και κατά την Ελληνική Επανάσταση. Σε αυτή την έκθεση έχουμε τρία θέματα. Η μία θεματική είναι ο σύλλογος από την Πάτρα που θα μας έρθει φιλοξενούμενος, είναι ο σκοπευτικός όμιλος παραδοσιακών όπλων πατρών. Είναι γνωστή στην πόλη μας από τις παρελάσεις που συμμετέχει κάθε χρόνο την συγκεκριμένη ημέρα. Τους έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές η πόλη μας. Σχεδόν είναι πολλοί φίλοι και γνωστά πρόσωπα σε όλους μας. Θα φέρουν γνήσια όπλα της εποχής του 1821, του 19ου αιώνα, δηλαδή εμπροστογεμή όπλα, σπαθιά, παρελκόμενα των όπλων. Και το σπουδαιότερο είναι ότι θα είναι μαζί μας να μας δείξουν πώς δουλεύαν αυτά τα όπλα και ποια ήταν η χρηστικότητα του κάθε ενός από τα παρελκόμενα που θα έχουν μαζί. Επίσης, από τις φορεσιές που θα φοράνε, θα δούμε πώς ήταν οι πρόγονοί μας αγωνιστές του 1821 και πώς η φορεσιά τους χρησιμοποιείται σαν πολεμική στολή εκείνη την εποχή. Το δεύτερο σκέλος της έκθεσης είναι ο Βασίλειος Κωνσταντόπουλος, είναι ένα παιδί της πόλης μας, που από την τέχνη του πατέρα του, που ήταν φανοποιός και εμπνευσμένος από τα όπλα των αρχαίων Ελλήνων, έχει φτιάξει μόνος του ομοιώματα όλων αυτών των όπλων, ασπίδες, περικεφαλές, περικνημίδες, σπαθιά, τα οποία θα μας εκθέσει και θα μας εξηγήσει τι είναι το καθένα. Και το τρίτο μέρος της έκθεσης είναι η κυρία Μαρία Μπιζάνη, με την μοναδική τεχνική που έχει κολλάζ, που έχει αποτυπώσει ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και άλλες σκηνές που αφορούν την ελληνική ιστορική πολεμική πορεία. Την Πέμπτη το απόγευμα, 21 του μηνός, 6.30 ώρα, θα είναι τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης. Ωστόσο, ήδη από την Πέμπτη το πρωί, που θα είναι στημένα τα πράγματα, έχουμε προγραμματίσει σχολεία να έρθουν να δουν την έκθεση, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι οι καλύτεροι φορείς να αντιλαμβάνονται την ιστορία βιωματικά μέσα από τα μουσεία. Η διαδραστική αυτή έτσι, διαδικασία έχει ξαναγίνει πάλι στο Πολεμικό Μουσείο ή γίνεται για πρώτη φορά? Τη λέξη διαδραστική την χρησιμοποίησα επιτηδευμένα, γιατί θα μπορεί ο επισκέπτης μας να πιάσει το όπλο, να πιάσει το σπαθί, το γιαταγάνι, την μπάλα, το χαρμπί του όπλου, την μπαλάσκα, το βόλι, να δει πώς ήταν το μπαρούτι. Γι' αυτό υπάρχει μια διάδραση μεταξύ εκθέματος και επισκέπτη του μουσείου μας. Και φυσικά μέσα από όλο αυτό βιωματικά θα μπορεί να δει κάποια πράγματα και να ακούσει πιο πολύ από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή του Συλλόγου των Πατρών, του Σκοπευτικού Ομίλου Παραδοσιακών Όπλων, οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτό, είναι το χόμπι τους, είναι το μεράκι τους, είναι η αγάπη που έχουν σε ένα ιδιαίτερο πράγμα της ιστορίας μας και έχουν μελετήσει αρκετά και πράγματα που και εμείς που ασχολούμαστε με τα μουσεία και με την ιστορία πολλές φορές δεν τα ξέρουμε, δηλαδή τη χρηστικότητα των μέσων του απλού αγωνιστή εκείνης εποχής, αγνοούμε πολλά πράγματα, γιατί όπως ξέρετε η ιστορία καταγράφεται σε πιο στρατηγικό επίπεδο και όχι στο τακτικό επίπεδο και στο επίπεδο του αρματολού και του κλέφτη της εποχής. Και να πούμε και δύο λόγια για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πώς θα έχει? 6.30 ώρα θα κάνουμε έναν χαιρετισμό, επειδή είναι συνεργάτης ο Δήμος Τρίπολης όλη αυτή την εκδήλωση, ένα χαιρετισμό από κάποιο φορέα του Δήμου και οι καλλιτέχνες στη συνέχεια, οι άνθρωποι, οι εκθέτες θα μας πούνε τον τρόπο έμπνευσής τους και θα μας εξηγήσουν μετά τα εκθέματά τους εκτός εκδηλώσεως εγγενείων. Και για να κλείσουμε θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση? Η έκθεση θα ξεκινήσει επίσημα, ας το πούμε, με τα εγκαίνια στις 6.30 ώρα το απόγευμα της Πέμπτης, άσχετα αν έχουν έρθει και πρωί σχολεία που ήδη έχουμε κλείσει κάποια συναντήσεις με σχολεία εδώ, και θα τελειώσει μετά την παρέλαση που οι άνθρωποι θα παρελάσουν ο Σύλλογος των Όπλων. Η έκθεση του Βασίλη του Κωνσταντόπουλου θα παραμείνει και άλλους μήνες εδώ. Της Μαρίας της Μπιζάνη πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη χαρά την φιλοξενούμε και την έχει ξαναδεί την έκθεσή της ο κόσμος της Τρίπολης. Τώρα βέβαια έχει ακόμα περισσότερα, έχει εμπλουτιστεί και με άλλα εκθέματα.
Μπορεί να μείνει και κάποιες μέρες ακόμα στην προαίρεση του ίδιου του καλλιτέχνη. Επίσημα η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 25 του μηνός. Μέχρι τις 24 μετά την παρέλαση και το πρωί τη Δευτέρα την αποχώρηση.